όλα έτοιμα. Παιχνίδι μεταξύ της Κλειούς και την Basket Case, της Basket Case. Ακουβέλλω με δύο. Κόπουλος στην άλλη, ας το κοσού, τριών πόντων. Την πάρα χαμηλά. Γαλάθι του Δαφή. Αμπατζή στο rebound. Για δύο. Γρηγόπουλος. Γρηγόπουλος είπα. Ναι, καλά το είπα. Αμπατζής. Θα κρατήσει την μπάλα, θα πάρει την προσπάθεια, θα στο χτυσί. Μικάκης μαζεύει και δίνει στον Λιγόπουλο. Την μπάλα χαμηλά στον Πολύδωρο. Θα στο χτυσί. Λίγο σκορ το παιχνίδι. Την μπάλα έξω από τη γραμμή των 6.75. Το καλάθι θα έρθει από τον κύριο με το νούμερο 33. Καραγιαννόπουλος το όνομα. Συγγνώμη. Γρηγόπουλος. Πολύδωρος. Goal foul. Το πρώτο καλάθι της Ρεμάλ είναι γεγονός. Από τον Τσιόλο το προβάδισμα για την Κλειό με 3, 5-2, 2-5 για την Αγγλία. Λιγόπουλος, Μικάκης, Παπαϊωάννου, πάλι στο Μικάκη, στη γωνία για 3. Ο Λιγόπουλος πιο ψηλά από όλους, θα τελειώσει τη φάση. Πώς ένα πέντε. Τσιόλος. Θέλησε να βρει χαμηλά τον Πολυχρονόπουλο. Πάρε με την αντίπαλο χέρι. Κόπουλος. Από τον Πολυχρονόπουλο. 4-7. Πολύ δώρος. Εντάξει, είναι παραφορά. Λιγόπουλος για δύο. Ελέγχουν το rebound. Είναι περίπτωση. Τα χέρια του Παπαϊωάννου. Παπαϊωάννου παρενεύει, αλλά τα χέρια παίχτη τον κυπέδου τον είπα λεκτός. Λιγόπουλος. Μισαγής. Προσποιείται. Στην
Καλά, λες μάζεψε. Αμπατζής. Έξι, εφτά και πάμε σε time out. Εδώ στην πρώτη, ο Πολυχρονόμπουλος, το 6-7 παραμένει. Αστρέφτες στην δεύτερη, ο Λεδόγος μάζεψε, εδώ στο Ριγόπουλο και από εκεί στον Λυκόπουλο. Θέλησε να βρει τον Παπαϊωάννη, την κρατάνε εντός παρκέ, η εξαιρετική κυπελούχη. Μπράβο τους. Το οποίο θέλουν να δώσουν και ταχύτητα στο παιχνίδι και στην επίθεσή τους. Συνθήκες σε ενδιασμού δημιουργήθηκαν. Πήγαν σε σέντερ τέλη, κάνα το λάθος. Κόπουλος θα βάλει μπροστά. Πήρε μάλ. Είναι 8-7. Αμπατζής. Μπάλα γυρίζει. Αμπατζής. Λάθος πάσα. Εκμεταλλευτεί τα αθλητικά του προσόντα και θα τελειώσει τη φάση. 17. Μάλλον αρχίζει και βρίσκει ρυθμό. Αμπατζής. Ρομιτσάρης. Η μπάλα να πήδει σε Στεφάνη. Βρήκε σκορ και μείωσε για την Κλειό. Στον πόντο. Πολύ δώρος. Κόμπλος. Μέσα. Κόμπλος δίνει και πάλι προβάδισμα τριών πόντων. Ήταν για δύο. Πάταγε. Αμπατζής. Ο Γιουτζίρις θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Αγαδάκος, στους διαδρές, Παπαϊωάννης επιθετικό,
Λουκόπουλος. Λάθος πάσα. Ο Λουκόπουλος θα κλέψει. Λουκόπουλος θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Για δύο. Αλλά και πάλι για τη Ρεμάλ. Αγαλάκος θα ψάξει συμπέφτη του. Έχει και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο με τον τρόπο που πήγε να το κάνει. Πάμε! Λουκόπουλος. Αγαδάκος. Τελειώς τη φάση. Τι να πω, πραγματικά δεν έχω λόγια. Το σημαντικό είναι ότι ήρθατε. Το σημαντικό είναι ότι ήρθατε να παίξετε. Λοιπόν, 14-12. Ελέγχει το rebound. Λιπερδίκη. Λιγόπουλος. Κοπλός για δύο. Κοπλός μαζεύει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 14 όλα. Το δεκάζι έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Αγαδάκος. Γυρίσα πάει μέχρι μέσα. 4 δευτερόλεπτα σε όλος από την πίεση του Πρίφτη. Τζίρις για 2. Όχι, Παπαϊωάννου. Αν δει αυτό, αν διαλυθεί το κλειστό με αυτό. Καλύτερα ήταν τη μοναδή, λέει ο Παπαϊωάννου, και δει δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή και πιστεύουμε σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο δεκάλεπτο. Άστορος η δεύτερη. Παπαϊωάννου. Αγαδάκος. Παπαϊωάννου θα περάσει κάτω το καλάτι. Αγάπη βολεία. Λουκόπουλος θα κλέψει. Ο Νικάκης δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει στο μισό της Ρεάλ. Η μπάλα για την δύο. Λουκόπουλος.
μπάλα γυρίζει με υπομονή για τους φιλοξενούμενους. Καλώς πρόβλημα επίθεσης. Παπατζής. Βρομιτσάρης. Καλαλής, Καλαλές. Καραγιανόπουλος. Και με το νούμερο 21 ο Πολυθρονόπουλος για την πλειώη 5. Για να δούμε το Βρομιτσάρη. Καραγιανόπουλος. Βρομιτσάρης. Καλαλής. Θα βάλει το καλάθι και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. Βρομιτσάρης. Κάκης μαζεύει, 14-17 το σκορ. Αμπάζεις. Βρομιτσάρης επιμένει. Καλαλής. Θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Λιγόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Αμπατζή. Ευχαριστώ την πρώτη. Ο σκόρπο του 10 λεπτού 14 όλα. Πολυθρονόπουλος. Σιόλος. Σιόλος κρατάει την μπάλα. Τα χέρια του Πολυθρονόπουλου, η μπάλα θα πέρασε εκτός. Το Πολυχρονόπουλο και πάλι στο Τσιόλο και απέναντι τον Νικάκη. Τσιόλος για δύο. Ο Λιμπάνο από ποιον. Πολυχρονόπουλος επιμένει. Δεν θα έρθει το καλάθι. Παπαϊωάννου φωνάζει παρόν για ακόμη μια φορά. Ριγόπουλος στην απέναντι πλευρά. Νικόπουλος μέσα. 19-17. Βάζει μπροστά την ομάδα του. Βρίσκει σκορ έξω από τη γραμμή των 6.75, 5.50 για το τέλος του χρόνου. Σιόλος. Ανεβαίνει ο Πολυχρονόπουλος από το screen. Σιόλος θα πάρει το φάλο τον Ιτάκη. Ο
Μιχάλης. Λουρόπουλος. Παπαϊωάννου. Μικάκης. Απέναντι στο Τζιόλο. Λουρόπουλος αστοχή. Μπάλα στον Καλαλή. Και από εκεί στο Τζιόλο. Και απέναντι τον Νικάκη. Θα πάει σε μια ατομική προσωπική ενέργεια. Θα πάρει το φάου. Θα πάει και αυτός στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Κουσιωρίς Κόπουλος. Μπάλα στο σίδερο. Κόπουλος δεν θα πισκόρ. Κόπουλος. Βάλα από τα χέρια του Καλαλή, θα περάσει αυτός. Παναφορά της μπάλας από τον Παπαϊωάννη. Τρίχτης. Θα ξεγραμμεί ο Χριστόφορος αν δεν κάνω λάθος. Έτσι ακριβώς. Μητσάρης στον Πολυχρονόπουλο, πάσα του εξαιρετική, έλειψε το τελείωμα σε ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής με ένα επιμέρους 5-5. Το νομίζω τα λέει όλα. Στο χώρος έπεσε στο παρκέ και σηκώθηκε σαν άνθρωπος, ο Ικάς, απίστευτο, Λάγια Κολοτούπα, σηκώθηκε εν ρηπή οφθαλμού, σαν να το έχει δουλέψει από καιρό όλο αυτό. Ο Κόπουλος θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Thank you.
30. Τσιόλος. Η άμυνα του Χριστόφορου είναι εξαιρετική. Αναγκάζει τον αντίπαλό του σε βήματα. Η μπάλα και πάλι για τη Ρεμάλ, η οποία προηγείται με έναν πόντο. Προμητσάρης είναι ελεύθερος, θα πάρει την μπάλα. Πάτες καλά για δύο. Μέσα! Είναι η μεγάλη καμπύλη στην μπάλα και βάζει και πάλι μπροστά την κλειό σε θέση οδηγού. 20-21. Ζυγόπουλος. Ζυγόπουλος. Απλά τον λυπιάδοψε. Πάμε στο time out. Λοιπόν, πάμε για αυτά τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα. 22-21 το σκορ. Τον καλά φτάθω τον Καλαλή. 22-23, μία συγκεμπία μου. Νικόπουλος. Εύκολο σε σου τριών πόντων. Ο ηγέτης Ρεμάλ 25-23. Θυμίζει αγώνα της μαχίας στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με το ένα χτύπημα να διαδίγεται το άλλο εκαθέρωθε. Και τη Ρεμάλ να βγάζει την άμυνα. Προλάβει, έπρεπε να το κάνει μόνος του. Τέλος πρώτη μηχρόνου. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τρίτο δεκάλεπτο. Εδώ στην αρένα του Σέβεν. Θα στολκίσει.
Για να δούμε το Λυκόπουλο τώρα. Παπαϊωάννου, Λυκόπουλος. Πάρει το φάουλ και θα δει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πολυθεωνόπουλος. Σόλος θα περάσει τον πάγκο. Σε θέση του Βρομιτσάρης. Αμπατζής. Βρομιτσάρης. Καλαλής. Σε κοίτα του Βρομιτσάρη. Κόπουλος Παπαϊωάννου. Απίστευτο. Παίζει στη Ρεμάλ. Δεν γίνεται να παίζει στη Ρεμάλ και να μην έχει και τέτοια. Το παιχνίδι. Σε τριών πόντων. Από τον Καραγιάννοπουλο, ο οποίος αστόχησε. Νικάγης. Αγαδάκος. Αστοχή. Ήταν 25, παραμένει. Αμπατζής. Λυκόπουλος, το πατήσει καλά. Σιγά μην το γανέ, εδώ έχει βάλει άλλα κι άλλα απόψε. Κάνει το 33-25. Καλάθι, πολύ όμορφο. 33-27. Καλαγιάννοπουλος. Μητσάρης. Αμπατζής. Αγαδάκος μαζεύει. Λυκόπουλος. Θα πάρει το φάουλ. Εδώ. Τσάρις. Τζίρι και Πολυθεωνόπουλος. Καγής.
Παπαδόπουλος. Λοιπόν, 35-27 το σκορ. 3:36 για το τέλος. 3 δεκαλέπτου στο σύν 8 η Ρεμάλ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Με τα λάθη Φιόλου. 35-29. Ρηγόπουλος. Ρηγόπουλος 9. Τρίποντο! Κάνει απόψε. 37-29. Το βλέπει το καλάθι. Σαν πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Λοιπόν, ο Φιόλος έκανε το 37-31. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για εκείνον. Η διαφορά στους 6. Για 2 ήτανε. Φιόλος. Πήρε λύσεις από την περιφέρεια, τώρα παίρνει λύσεις και από το ζωγραφιστό. Έχει την δυνατότητα να το κάνει αυτό. Για αυτό το δύο σέντερ πολύ σημαντικού στον Πολύδωρο και τον Αγαδάκο. Ας το πω στην βολή. Τον Τζάρις καλά λύσεις. Τσάρις πιτάξει ο Ψηλαπόλης. Σπουδαία αθλητικά προσόντα από τον Φόργορ. Τον Ψηλιός. Λιγόπουλος. Τον Λιγόπουλο. Λιχτής. Λιχτής. Αστοχή. Να δούμε το Ψηλιολό. Τσάρις, μπάλα στην αγκαλιά του Ριγόπουλου. Πολύ δωρό. Ας το πώς. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Κιόλος. Thank you.
σύμβολο. Ένα. Έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν. Τώρα εκεί αν το κάνουν. Να το αυτό που πήγαν από εγκυμονίο κίνδυνος του. Του goal foul. Σάρα δεν αφήνει. Λοιπόν, 4 δεκάλεπτο, 41-35 το σκορ. Ναι, ζήτα. Όχι ρε, τέτοιο ανεβάζω. Νικόπουλος ευστοχή. Στατιστικά κοιτάω. Τι έκανε ο Λουκόπουλος στο τρίτο δεκάλεπτο. Καμιλά στον Πολύδωρο και θα παίξει με πλάτη, θα τελειώσει τη φάση πάρα πολύ όμορφα. (46-37 τώρα. 45 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που απέκτησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η Ρεμά, αλλά απόψε. Καθαρή άμυνα. Για να δούμε το γιόλο. Ραντεξ 39. Με ένα γρήγορο 4-0 ρίχνουν τη διαφορά στους 7. Το 39. Σταθερά μπροστά η Ρεμάλ. (40-41) οι δύο ομάδες έχουν μπει ζεστές και πληγώνει η μία την άλλη, εκατέρωθε. Χρήφτης. Επιχαίνει σου τριών πόντων και πανηγυρίζεται βεώτος από όλους. Του
παίκτες του εννοώ. 50-41, πάμε σε time out. Τέλος time out, επιστρέψαμε. Με τα λάθη Καλαλή, 51-43. Διαφορά στους 8, προφανώς δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Γρηγόπουλος. Παπαϊωάννου με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο θα πέσει με τον δεξί. Το σβουριχτό, η τουρτίτσα στη συνέχεια σερβιρισμένη στο αντίπαλο καλάθι. 93. Στην πρώτη. Πενήντα. 4-43. Ρομιτσάρης. Κοπλός. Θα πάρει το rebound. Αστοχός. Παπαϊωάννου. Την μπάλα στον Λουκόπουλο. Για τρεις. Ριμπάω τα πω. Ο Λιθονόπουλο. Ο Μιτζάρης. Και έχουμε. Με φάω χαμηλά. Πάω στο 41, χρεώθηκε στο Μικάκι. Στοχός. 54-45.
Μπαίνουμε στα τελευταία 3 λεπτά του παιχνιδιού. Διαφορά σε 9. Νικόπουλος. Γρηγορός. 3 δευτερόλεπτα. Χριστόφορο κάτω από εκεί, Χριστόφορε. Όχι. Εκεί δεν μπορεί. Λουκόπουλος. Πολύδωρος. Μικάκης. Πολύδωρος. Καλάθι. 58-46. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο 1-40 πριν το τέλος είναι τη διαφορά στους 12. Να συμβούν πράγματα και θάματα για να γυρίσει το παιχνίδι. Μικάκης. Δεπλός. Πάρ' το φάουλ. Θα πατήσουν στη μισή γραμμή των ελευθεροβολών. Εύστοχος και σε αυτή. Νομίζω είναι το καλύτερο δεκάλεπτο επιθετικά για την Ρεμάλα απόψε. Το τέταρτο. Πώς θα περάσει στον πάγκο, νομίζω ο MVP της αναμέτρησης. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Η άμυνα βγήκε. Τρίφτης.
46. Λεμιτσάρης για 3. Είναι το τελικό σκορ. Η Ρεμάν θα πάρει ακόμα μια νίκη. Θα προσθέσει στην πλούσια συλλογή της. Για χαρά σε όλους.